Να γυρίσουμε στα δικά μας, που ίσως μου αρέσουν περισσότερο από όλα αυτά τα... Σάββατο είναι σήμερα, κάνουμε ρεπό. Της Τρίτης που είναι δυστενάχωρα πολύ. Μιλάμε για το ενδιαφέρον αυτό θέμα της ψυχής και της ύπαρξης ψυχής. Για να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από την άποψη της θεολογίας, ναι. Αρχικά. Παστέρα Στυλιανέθη, ήθελα να σας ρωτήσω. Η θρησκεία μας σαφώς δέχεται απόλυτα το ότι υπάρχει ψυχή. Σαν τι όμως μπορούμε να το προσδιορίσουμε, σαν πνεύμα, σαν κάτι άειλο που μπορεί ακόμη και να στέλνει μηνύματα? Σαφώς η Εκκλησία μας πιστεύει και είναι καταγραμμένο μέσα στις γραφές, αλλά πρέπει, αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα, αλλά πρέπει να κατανοηθεί κάτι, ότι η πίστη για την ψυχή είναι παγκόσμια και διαχρονική και μάλιστα με μια εκπληκτική ακρίβεια και ταυτότητα σε διαφόρους πολιτισμούς ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. Εγώ θα συνοψίσω τώρα την πίστη της Εκκλησίας μας όπως μας την εκθέτει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πάρα πολύ γρήγορα και ιδιαίτερα σχηματικά. Μας λέει λοιπόν ότι η ψυχή καταρχάς είναι κτιστή. Κτίζεται από το Θεό, όπως κτίζεται και το σώμα μας από το Θεό. Δεύτερον, η ψυχή είναι ουσία. Προσέξτε το αυτό. Για να μπούμε μέσα στην έννοια της ουσίας θα πρέπει να τρέξουμε στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη για να δούμε την έννοια της ουσίας. Ουσία είναι λοιπόν το αληθώς υπάρχον. Αυτή είναι η ψυχή, αυτό που πράγματι υπάρχει, αυτό και καλείται ουσία. Η ψυχή λοιπόν είναι ουσία, χαρακτηριστικά δε της ουσίας αυτής είναι, εγώ σημείωσα δύο, αυτοκίνητος, δηλαδή δεν έχει την ανάγκη ενέργειας για να κινηθεί, σε αντίθεση με το σώμα, που το σώμα χρειάζεται την παρουσία της ψυχής για να λειτουργήσει. Και δεύτερον είναι εθελότρεπτος. Με άλλα λόγια, εκεί ακριβώς αποτυπώνεται το αυτεξούσι του ανθρώπου. Το να τρέπεται στο αγαθό ή στο κακό. Το να επιλέγει ή να μην επιλέγει. Και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή κάτι που παρέχεται από το Θεό, αλλά από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του κάτι ανθρώπου. Χτίζεται από το Θεό η ψυχή. Είναι όμως ουσία. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα οποία άκουσα και για τα οποία συζητάμε και στα βίντεο τα οποία προηγουμένως έτσι μπόρεσα να συλλάβω, δεν μιλάνε για την ουσία της ψυχής, αλλά για τις ενέργειες της ψυχής. Θα πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε δύο βασικά πράγματα. Τι είναι η ουσία, τι είναι η ενέργεια. Όλα λοιπόν αυτά για τα οποία μας λένε ότι είναι δυνατόν να προσεγγιστούν και με μετρήσεις ακόμη ενδεχομένως, δεν αφορούν την ουσία, αλλά αφορούν τις ενέργειες, τις εκδηλώσεις της ψυχής. Και να ολοκληρώσω με κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα μου το επιτρέψετε, σαν γιατρός από αυτήν. Μπορώ να μου το επιτρέψω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Γιατί σας εκτιμάω πολύ και σας... Σας ευχαριστώ, κύριε Χαρδαβέλα. Να σας πω λοιπόν το εξής. Μιλάμε στην ιατρική για την ψυχιατρική. Η αναφορά λοιπόν στον όρο ψυχή δεν είναι κυριολεκτούμενη στην ουσία της ψυχής, αλλά στις λεγόμενες ψυχικές ενέργειες. Και γι' αυτό το λόγο τα πρώτα νοσοκομεία των ψυχικών παθήσεων, τα οποία ιδρύθηκαν στη Γαλλία καταρχήν και στις Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα, έφεραν τον εξής τίτλο: Clinique, στη Γαλλία συγκεκριμένα το Santan, Clinique de la Maladie Mentale. Κλινική των διανοητικών νόσων και όχι των ψυχικών νόσων. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε λοιπόν την άποψη. Πάμε όμως στο θέμα το δικό μας το σημερινό. Ακούσατε λοιπόν και την άποψη του κ. Ευαγγελόπουλου. Αυτές είναι, θα έλεγα, δύο ακραίες απόψεις. Η άποψη της Εκκλησίας, υπάρχει ψυχή, καταγράφεται η ψυχή και στα ιερά κείμενα και όλες οι θρησκείες το παραδέχονται, ότι υπάρχει ψυχή η οποία δεν χάνεται με τα θάνατο. Και υπάρχει η άποψη των εντελώς αρνητών αυτής της ιστορίας, λένε ότι δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει τίποτα. Η ψυχή χάνεται και αυτό που λέμε πνεύμα και αυτό που λέμε άειλο, ίσως κάτι άειλο εντός μας, χάνεται μαζί με το θάνατο. Θέλω να πάω στον κύριο Κουτσάφτη, ο οποίος είναι ιατροδικαστής αλλά και μελετητής των θεολογικών κειμένων. Κύριε Κουτσάφτη, εσείς έχετε διαπιστώσει την ύπαρξη ψυχής σε αυτό που κάνετε? Όχι, θα επιστρατεύσω λίγο τη λογική, η οποία λέει, είναι δυνατόν η ιατρική, η οποία είναι κατεξοχήν πρακτική δουλειά, φυσικά και επιστημονική, να έχει αναπτύξει ένα κλάδο ολόκληρο σε μια ουτοπία? Είναι δυνατόν να υπάρχει ψυχιατρική με τέτοια εμβέλεια, με τέτοιους επιστήμονες, με τέτοιες έρευνες και συγχρόνως να λέμε δεν υπάρχει ψυχή? Άρα δηλαδή είναι πάνω ψυχίατροι.
εάν η ψυχή ήταν όμοια με την ύλη του εγκεφάλου, θα ήταν τότε, λέγαμε, μια καταπληκτική νευρολογία και μια έρευνα των λειτουργικών του εγκεφάλου. Η ψυχή, πιστεύω, η ιατρική την δέχεται σαν ένα, κάνει μια, ότι υπάρχει ένα αόρατο ψυχικό όργανο, όπως είναι τα υπόλοιπα ορατά όργανα, ύπαρ κλπ. Και αυτό είναι αόρατο, είναι άειλο. Είναι άειλο, το οποίο όμως έχει μια λειτουργία θαυμάσια και μάλιστα έχουμε πολλές λειτουργίες. Συγκεκριμένα έχουμε τις γνωστικές λειτουργίες, που είναι η αίσθηση, η αντίληψη, η μνήμη, η σκέψη, η προσοχή. Έχουμε τις θυμικές λειτουργίες, όπως είναι το συναίσθημα, δηλαδή η χαρά, η λύπη, ο θυμός, ο φόβος, η αγάπη, το μίσος. Και τέλος έχουμε τη μεγάλη βουλητική λειτουργία, που ο άνθρωπος έχει βούληση και όταν αποφασίσει κάτι ενεργοποιείται και υλοποιεί αυτό που ήθελε να κάνει. Μάλιστα. Και όλων αυτών των λειτουργικών οι διάφορες διαταραχές εξετάζονται και γίνεται προσπάθεια θεραπείας από τους γιατρούς που ασχολούνται με αυτό, και όλο αυτό δεν μπορεί να ήταν μια ουτοπία. Σωστά. Άρα λοιπόν, σαν πρώτη κατάληξη έχουμε ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την ύπαρξη ψυχής. Έτσι, υπάρχει. Το επόμενο όμως ζήτημα και το επόμενο ερώτημα σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε σήμερα είναι τι γίνεται η ψυχή όταν τελειώνει η ζωή του ανθρώπου. Εδώ σε πολύ. Αυτό αφήστε να ακούσουμε μία... Δηλαδή ο λεγόμενος φυσικός θάνατος. Να το πιάσουμε λοιπόν από μία... Βιολογικός θάνατος. Υποθέτουμε ότι η ψυχή υπάρχει. Εμείς το παίρνουμε σαν θεώρημα. Από εκεί και έπειτα γνωρίζουμε πού πάει. Δηλαδή σαν γιατρός που είστε, μπορείτε να μας δώσετε κάποια εμπειρία από αυτά τα οποία έχουν περάσει από τα χέρια σας? Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που ξαναγυρνάνε ενδεχομένως, τι αφηγούνται? Δεν έχω τέτοια εμπειρία, γιατί δεν είμαι κλινικός γιατρός. Τόσα χρόνια δεν έχει συμβεί τίποτα περίεργο στον χώρο που εργάζομαι εγώ. Κάποια νεκροφάνεια ενδεχομένως? Εδώ κάνω μια διευκρίνηση. Η νεκροφάνεια το λέει και η ίδια η λέξη. Είναι καταπληκτική η ελληνική γλώσσα. Νεκροφάνεια. Δηλαδή κάποιος φαίνεται σαν νεκρός. Δεν είναι νεκρός. Έχει και καρδιακή λειτουργία και αναπνευστική λειτουργία. Απλώς είναι σε κάποια χαμηλά μεγέθη. Ναι. Και μοιάζει σαν νεκρός. Να το βάλουμε το ζήτημα σε αυτό που από την αρχή εγώ έλεγα. Δεχόμαστε ότι υπάρχει ψυχή. Πεθαίνει ο άνθρωπος. Η ψυχή τι γίνεται? Φεύγει, πάει κάπου αλλού, χάνεται? Ναι. Εδώ αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλω να το πείτε όλοι. Εδώ βέβαια δεν μπορώ να σας μιλήσω πλέον σαν γιατρός, αλλά θα τρέξουμε στη γραφή. Στη γραφή. Βέβαια. Εδώ είναι δύο μεγάλες στρατόπεδα. Όσοι πιστεύουν στο λόγο του Θεού, όσοι δεν πιστεύουν. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ πιστεύω. Και έχω ερευνήσει κάπως τα πράγματα. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το λόγο του Θεού, ο άνθρωπος αποτελείται από το σώμα, τη ψυχή και το πνεύμα. Δηλαδή το υλικό μέρος και το άειλο μέρος, το οποίο όμως είναι τα δύο τρίτα της ανθρώπινης κατασκευής. Και εξηγεί, και τώρα, τι ακριβώς, ποιο είναι το ερώτημα? Το ερώτημα όμως είναι η ψυχή με το θάνατο χάνεται, πάει κάπου αλλού. Φεύγει η ψυχή από το σώμα και πριν... αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι πηγαίνει προς τον Άδη και άλλες ψυχές πηγαίνουν προς την κοντά στο Θεό. Μάλιστα. Ανάλογα με το τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Ακριβώς. Πιστεύω. Πατέρα, αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η θεολογική άποψη. Αυτό που λένε για τις 40 μέρες. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Θα μας απαντήσει για τις 40 μέρες. Θέλω να ακούσω και άλλες απόψεις. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει καθαρά τη θεολογική άποψη του θέματος. Ότι κατά τη θρησκεία μας, κατά τις γραφές, ψυχή υπάρχει και μετά θάνατον δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Έτσι, δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Θέλω να προχωρήσουμε στους άλλους καλεσμένους, να ξεκινήσουμε και από την κυρία Κουμπούνη. Εγώ δεν θα μπορούσα να σας πω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ψυχή. Πριν συνεχίσετε, θέλω να πω το εξής. Για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα που άκουσα πριν από λίγο από την κυρία. Και θέλω να απευθυνθώ και στον πατέρα Καρπαθίου και στον κύριο Κουτσάρτη. Έβαλε ένα ερώτημα η κυρία, η οποία έχει χάσει προφανώς το γιο της. Βρίσκεται κάπου η ψυχή του? Μπορώ να ελπίζω ότι υπάρχει κάπου, και πέραν από το αν θα μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί του ή όχι,
θα την ανακούφιζε προφανώς η άποψη ότι κάπου υπάρχει. Πέστε μου. Ακούστε, με την λύση της συνάφειας του σώματος με την ψυχή, το μεν σώμα πορεύεται στο δρόμο τον ορισμένο όπως ο Θεός όρισε, αναμένοντας την ανάσταση των σωμάτων και την ανακαίνισή του, η δε ψυχή αλλάζει, ας το πω έτσι, τόπον, κατάσταση διαφορετικά, και έτσι βρίσκεται σε μια μέση κατάσταση και σε μια μέση συνθήκη, αναμένοντας την οριστική κρίση, αφού με την Ανάσταση και πάλι η ψυχή θα συνενωθεί με το αναστησόμενο σώμα για να κριθεί ο άνθρωπος απολύτως ως ψυχοσωματική οντότητα. Αυτό λοιπόν για το οποίο μας λέει η κυρία, εγώ δεν θα της πω μόνο τη διδασκαλία της Εκκλησίας ότι πραγματικά οι ψυχές κατά χάριν είναι αθάνατες. Το παιδί υπάρχει, ζει, και εγώ θα της πω κάτι πάρα πολύ απλό, είναι στην αγκαλιά της αγάπης του Θεού, που η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να οριστεί, να προσδιοριστεί μέσα στο δικό μας μυαλό. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να σας καταθέσω σαν μια μαρτυρία, πώς θα μου το αποδείξετε, βρε πάτε, θα μου πείτε, πέρα από αυτό το οποίο διδάσκει ο Χριστός και το οποίο μπορώ εγώ να πιστεύω. Ακριβώς πιστεύουμε, και αυτή είναι η μεγάλη αξία της πίστεώς μας, ότι όσα ο Κύριος μας έδωσε μέσα από το Ευαγγελιό Του και όλα αυτά τα βλέπουμε εφαρμοζόμενα εμπειρικά μέσα στην πράξη της Εκκλησίας, όλα αυτά μας δίνουν την απόλυτη βεβαιότητα αυτού του γεγονότος. Ένα και μόνο παράδειγμα θα σας πω. Το έχω ξαναπεί, κύριε Χαρδαβέλα, εδώ στην εκπομπή σας, και νομίζω θα ήταν, συγχωρέστε με, δεν σας κάνω υπόδειξη με κανένα τρόπο, θα ήταν νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό να κάνετε μια έρευνα ή τουλάχιστον μια παρουσίαση των μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνη στον Εν Μυτιλήνη. Έχει γίνει. Ανθρώπων. Δεν μας παρακολουθείτε. Δεν σας παρακολουθείτε. Έχουμε κάνει δύο εκπομπές. Με συγχωρείτε. Όχι μία. Δύο. Άλλες φορές έχουμε αναφερθεί και λοιπά, αλλά Δεν μας συγχωρείτε. Την ώρα που την έχετε την εκπομπή, το πρωί εγώ πρέπει να πάω να λειτουργήσω. Και απόψε έτσι κατ' οικονομία. Δεν υπάρχει καμία παρουσίαση. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν, σφαγιάστηκαν κυριολεκτικά και ενταφιάστηκαν, έρχονται μετά από 500 χρόνια να μιλήσουν οι ίδιοι, να υποδείξουν τον τόπο της ταφής τους, να πουν τα επιμέρους γεγονότα και να δώσουν με την παρουσία τους αυτήν ακριβώς την πίστη και αυτή τη βεβαιότητα που κανένας δεν μπορεί ακριβώς να την αργηθεί. Και όχι σε έναν, όχι σε δύο, αλλά σε χιλιάδες κόσμο. Εάν δεν πάτε στους Αγίους εκείνους, και σας πω κι άλλο ένα τελευταίο παράδειγμα, θέλω να σας προλάβω μόνο γι' αυτό το λέω, αν θα πάτε λοιπόν στους Αγίους αυτούς, θα δείτε ότι στον τόπο του μαρτυρίου τους αναδύεται ευωδία, που έχουμε την παρουσία ακριβώς του Αγίου Πνεύματος, διότι ήταν αποδεκτή η θυσία. Η θυσία εκείνων οι οποίοι πράγματι ζουν και μεσητεύουν για μας στο Θεό. Έτσι, θυμάμαι μια κυρία η οποία κάποτε, έτσι πολύ πονεμένη με το παιδί της, επειδή είχε φύγει από τον κόσμο, είχε το ίδιο ερώτημα με αυτό το ερώτημα το οποίο και εσείς θέτετε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή, και μου είπε το εξής. Ήταν μια γυναίκα που δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία, μέσα στον πόνο της είχε έρθει, και μου είπε το εξής εκπληκτικό, για να διδάξει εμένα και όχι να διδαχθεί η ίδια. Είχα πάει, μου λέει, πάτε στον Άγιο Εφραίμ, στη Μάκρη, στη Νέα Μάκρη, την πολύ γνωστή, με αυτό το αίτημα και με αυτή την παράκληση στον Θεό να μου αποδείξει. Το παιδί μου ζει ή δεν ζει, υπάρχει αυτό που λέμε η άλλη ζωή ή δεν υπάρχει. Ένας άνθρωπος του κόσμου, ένας άνθρωπος της διασκέδασης η κυρία αυτή, μέχρι ότου έχασε το παιδί της. Και μου λέει το εξής, μπήκα μέσα στο ναό, ήταν ανοιχτή η Αγία Τράπεζα, η ωραία πύλη, έβλεπα δύο ιερείς και μάλιστα άκουγα και τον θόρυβο όταν διασταυρωνόταν των αμφίων τα οποία φορούσαν. Πήγα στο τέλος να πάρω την ευχή τους. Όμως με διαβεβαίωσαν, και εγώ προσωπικά μου λέει, δεν είδα παρά ένα, και με διαβεβαίωσαν ότι